Λοιπόν, για αμοιβαίο συμφέρον μίλησε η κύριε Ξενάκη μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι έτσι και αν είναι έτσι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και με νέα δεδομένα πλέον, τα είχαμε πει πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα που λέγεται Donald Trump. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα και θα προσθέσω στο ερώτημα, αν και είναι μεγάλο ήδη, γιατί σοκάρει η μερίδα του κόσμου το αποτέλεσμα? Ναι, σίγουρα σοκάρει λιγότερο σε σχέση με την πρώτη φορά. Δηλαδή η αντίδραση νομίζω όλων είναι η ποιότερη σε σχέση με την πρώτη φορά. Οι αγορές αντέδρασαν με πολύ ωραίο τρόπο, υποδέχθηκαν με πολύ μεγάλη άνοδο την εκλογή του κυρίου Τραμπ. Και σίγουρα ο κύριος Τραμπ είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένος αυτή τη φορά από ότι την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη θητεία του, που ήταν σαφώς ανερμάτιστος, άλλαξε πάρα πολλούς συνεργάτες, υπενθυμίζω 4 υπουργούς εξωτερικών, 3 υπουργούς άμυνας, 2 συμβούλους ασφαλείας. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Όμως τώρα δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Τραμπ είναι πολύ πιο όριμος και βεβαίως έχει και την παρακαταθήκη του Project 2025, του Project των Συντηρητικών, μια, αν θέλετε, ατζέντα αλλαγών, τις οποίες θεωρούμε ότι τις περισσότερες από αυτές θα υιοθετήσει, καθώς τις περισσότερες από αυτές τις είδαμε και στο βίντεο του Agenda 47 για την προεδρία του δηλαδή, όπως την απέλαση περίπου 11 εκατομμυρίων παράτυπων μεταναστών, είναι σχεδόν ταυτόσιμη ατζέντα σε πάρα πολλά σημεία. Οπότε περιμένουμε πολλές αλλαγές και ξέρετε αυτές οι αλλαγές δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον μας ή, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε, τουλάχιστον εμείς στην Ευρώπη, ότι αρκετά από αυτά τα οποία ο κύριος Τραμπ έχει υποσχεθεί να κάνει θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Όπως, για παράδειγμα, η αύξηση των δασμών, η ενδεχομένως μείωση των αμερικανικών δαπανών για το σύνολο των δαπανών του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό για να καλύψουν το κενό. Για να καλυφθεί το κενό. Και βεβαίως η Ουκρανία, όπου εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τους Ευρωπαίους, δεδομένου ότι και ο κύριος Τραμπ έχει ήδη δηλώσει μέχρι τώρα, αλλά ήδη συνέβη και από την εκλογή του μέχρι τώρα το γνωστό επεισόδιο με το γιο του και τον κύριο Ζελένσκι, όπου στην ουσία είπε στον κύριο Ζελένσκι ότι τελειώνει το επίδομα το οποίο έπαιρνες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για τους Ευρωπαίους και δεδομένης της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα από την οικονομική και γεωπολιτική άποψη. Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στα πολύ μεγάλα ζητήματα που είναι οι παγκόσμιες σχέσεις με την Ρωσία ευρύτερα και την Κίνα, αλλά και άλλα θέματα, πέραν δηλαδή του προστατευτισμού στο εμπόριο που αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή, τι θα κάνει με τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αυτό καθ' αυτό και γενικότερα την πολυμέρεια η οποία έχει επιβληθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα μέσο κυριαρχίας της Pax Americana. Η προτίμησή του στις διμερές, στις διμερείς σχέσεις, περισσότερο από τις πολυμερείς συνεργασίες και τα σχήματα τα οποία τύπου ΝΑΤΟ. Ναι, τύπου ΝΑΤΟ, τύπου παγκόσμιων οργανισμών που, σας επαναλαμβάνω, είναι μέσα κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν είναι αυτό που θεωρούμε όλοι ότι είναι οργανισμοί. Είναι όπου όλοι είναι ίσοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι αλλαγές, όπως και η αλλαγή στάσης του για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άντληση πετρελαίου και άλλων ορυκτών πόρων, δημιουργεί μεγάλη αναταραχή. Οπότε νομίζω ότι εκεί εστιάζεται η ανησυχία των περισσότερων και κυρίως εμάς των Ευρωπαίων. Είναι το ζήτημα της Ουκρανίας, θεωρείται, και εκείνο το οποίο θα απασχολήσει περισσότερο και την Ευρώπη, με δεδομένο ότι εκείνος λέει: εγώ θα το τερματίσω άμεσα. Είπατε και για το επεισόδιο. Το θέμα είναι το πώς. Γιατί το να τερματιστεί ένας πόλεμος, ναι, προφανώς και συμφωνούμε όλοι να τερματιστεί. Αλλά
πώς. Η μορφή που θα πάρει το τέλος αυτό και ποιος τελικά θα καταλήξει να έχει το δίκιο και τη δύναμη στην περιοχή. Αυτό ανοίγει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια ζητήματα διεθνούς δικαίου, αλλά και δικαιοσύνης ευρύτερα από την πλευρά της Δύσης και στήριξης της Δύσης στους συμμάχους της. Διότι αν όπως όλοι φανταζόμαστε, πει στον κύριο Ζελένσκι έτσι πολύ ψυχρά και επιχειρηματικά ότι τελειώνει η επιχορήγηση, δεν έχει άλλα χρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η συμφωνία και μια συμφωνία η οποία πιθανότατα θα έχει μια πολύ μεγάλη αποστρατικοποιημένη ουδέτερη ζώνη, ας το πούμε έτσι, όπου θα απολέσει περίπου το 20% του εδάφους της η Ουκρανία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι μια καλή συμφωνία γενικά για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στο. Δημιουργεί και ένα προηγούμενο. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο τι χάνει η Ουκρανία, είναι τι ορέξεις ανοίγονται σε άλλου τέτοιου τύπου ηγέτες και μπορούμε να φανταστούμε κάποιους. Μην το πάμε και μακριά, είναι και ο Ερντογάν στη συζήτηση βέβαια, πάντα. Ο κύριος Ερντογάν. Η συζήτηση για την Κύπρο και όλα αυτά τα οποία. Ναι. Εδώ να μου επιτρέψετε να πω ότι παρότι ο κύριος Πομπέο που περιμέναμε ότι θα είναι στο επιτελείο του κυρίου Τραμπ, έχει πολύ μεγάλη σημασία το επιτελείο που ναι. θα επιλέξει τελικά. Για τους συμμάχους μας. Για τους συμμάχους μας ακριβώς. Ήδη αναζητώνται τα ερίσματα, αλλά πάντως τα πρώτα δύο σημάδια για δύο θέσεις κλειδιά που μας αφορούν ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών που φαίνεται να είναι ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος έχει μία στάση, θα σας έλεγα, σχεδόν φιλελληνική ή, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν είναι πολύ φίλος της Τουρκίας σε μια σειρά από θέματα. Έχει γύρει ζητήματα κυρώσεων για την Τουρκία, ακόμα και για τα βαρόσια το 2020 είχε προσπαθήσει να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Ήταν επίσης στην ομάδα που υπέγραψε το East Med Act, όπου στην ουσία στηρίχθηκε και η συνεργασία του 3-1 Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, συν 1 Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Waltz, ο οποίος και αυτός είναι πολύ φίλος των Κούρδων. Οπότε δεν είναι πολύ καλά τα νέα για την Τουρκία. Εξ αντανακλάσεως θα σας έλεγα ότι αυτά τα πρόσωπα μας δημιουργούν κάποιες σχετικές ελπίδες ότι τουλάχιστον δεν θα αφαιθεί η Τουρκία να συνεχίσει να έχει ένα ρόλο πειρατή στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια καλή ισορροπία λοιπόν για την Ελλάδα. Ενδεχομένως ναι. Mm-hmm. Που μπορεί και να μην την είχαμε με τους δημοκρατικούς. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε από τους δημοκρατικούς κάποια πολύ συγκεκριμένη κύρωση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, απέναντι στην Τουρκία. Είχε ανοίξει το θέμα των F-16, είχε προχωρήσει το θέμα των F-16 και συζητούσαμε για το θέμα των F-35. Αν και θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι θα ανοιχθεί το ζήτημα των F-35, δεδομένου ότι η Τουρκία προωθεί ήδη το δικό της αεροπλάνο πέμπτης γενιάς, το οποίο αντιγράφει πάρα πολλά στοιχεία, φαίνεται να έχει αντιγράψει πάρα πολλά στοιχεία του F-35. Οπότε είναι άλλου τύπου πρόβλημα. Προωθεί την αυτονομία της. Ναι, αλλά και γι' αυτό το λόγο και οι τεχνολογίες δεν φεύγουν εύκολα, ακόμα και σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι η Τουρκία συνεχίζει να παίζει αυτό το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου. Το έκανε στην Ουκρανία, δυσκολεύεται τώρα λίγο στην Μέση Ανατολή με την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά καταφέρνει να πατάει σε δύο βάρκες, έτσι, κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στις διεθνείς σχέσεις να συμβαίνει για πολύ καιρό. Κρατάει μια στάση αναμονής ο Ερντογάν αυτή την ώρα, κύριε Ξανακή, γιατί βλέπουμε τουλάχιστον ότι δεν προκαλεί την Ελλάδα είτε σε κάποιο έτσι, επεισόδιο, είτε με δηλώσεις όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Ζήσαμε και περιόδους που η ρητορική ήταν πολύ έντονη από την πλευρά της Τουρκίας, σκοπίμως έντονη. Τώρα φαίνεται ότι κρατάνε μια στάση αναμονής. Είναι έτσι, περιμένουν λίγο να δούνε και τις ισορροπίες πώς ακριβώς θα σχηματιστούν και μετά τις εκλογές. Κοιτάξτε, δεν το κάνει, δεν σταμάτησε ξαφνικά να έχει όνειρα για τη μεγάλη θάλασσα που. Τη μεγάλη πατρίδα. Τη θαλάσσια πατρίδα, εν πάση περιπτώσει, που ονειρεύεται. Είναι ζορισμένος. Προφανώς με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή,
Είναι προβληματικό το γεγονός ότι καλείται να στηρίξει το Ισραήλ τη στιγμή που έχει αυτό το τεράστιο ζήτημα με τον Νετανιάχου και έχει πάρει αυτή τη θέση. Και βέβαια περιμένει και αυτός να δει πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αρκετά έμπειρος ο κύριος Ερντογάν, είναι πολύ έμπειρος. Είναι ο πέμπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων με τον οποίο θα συνομιλήσει. Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι κρατάει μία στάση αναμονής, περιμένοντας να δει πώς θα εξελιχθεί καταρχήν στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια στην Ουκρανία η αμερικανική στάση και ευρύτερα η στάση της Δύσης, ώστε πάλι να προσπαθήσει να επωφεληθεί, όπως έκανε και στη Λιβύη. Θα το κάνει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, παρόλα αυτά δεν είναι ένας ηγέτης, όπως σας είπα, πολύ έμπειρος. Και δεδομένου ότι ξαναξεκινούν οι διερευνητικές επαφές και ο ελληνοτουρκικός διάλογος για να βρούμε κάποια άκρη, θα σας έλεγα ότι ναι, και με τις ευλογίες νομίζω της νέας αμερικανικής ηγεσίας θα οθηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι άλλωστε μια πάγια αμερικανική στρατηγική να τα βρούμε με τον γείτονά μας. Γιατί και οι δύο είμαστε κρίσιμοι, πάρα πολύ χρήσιμοι σύμμαχοι. Ουσιαστικά είμαστε η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Έχει ισχυροποιήσει η Ελλάδα τη θέση της και το ρόλο της, όχι μόνο στο ΝΑΤΟ και ευρύτερα. Άκουσα πριν από λίγο ο κ. Μητσοτάκης, σχεδόν υπερηφανεύτηκε ότι είναι και από τους παλαιότερους Ευρωπαίους ηγέτες. Σημαίνει κάτι αυτό, βάζει μια άλλη δυναμική για την χώρα? Κοιτάξτε, γενικά οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεδομένες. Δεν περιμέναμε και μεγάλη αλλαγή, είτε ήταν ο κύριος Τραμπ, είτε εκλεγόταν η κυρία Χάρης. Διότι υπάρχει ένα στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας, κυρίως γύρω από την άμυνα, το οποίο είναι καθοριστικό και δεν μπορούν να ξεφύγουν πάρα πολύ από αυτό οι σχέσεις μας. Γι' αυτό και μίλησα εξ αρχής περισσότερο για το τι έχουμε να κάνουμε, να δούμε σε σχέση με την Τουρκία και λιγότερο σε σχέση με εμάς. Τώρα, και ο Πρωθυπουργός φαντάζομαι έχει τονίσει επανειλημμένως το ζήτημα της ευρωπαϊκής αυτονομίας και της ανάγκης η Ευρώπη να αποκτήσει τις δικές της δυνάμεις. Έχει ενηλικιωθεί πια. Νομίζω ότι υπάρχουν και οι πόροι, παρότι προφανώς δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι πρόθυμοι να διαθέσουν υπέρογκα ποσά τα οποία θα χρειαστούν για να χτιστεί μια πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των καιρών. Έτσι, υπενθυμίζω ότι υπάρχει τεράστιο gap, τεράστιο χάσμα στρατιωτικών δυνατοτήτων και αμυντικής βιομηχανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα χρειαστεί μια 20ετία τουλάχιστον. Έτσι, για να καλυφθεί και αυτό με τεράστιες επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία. Πόροι οι οποίοι θα πρέπει να κοπούν από κάπου αλλού. Και με την πράσινη μετάβαση, την οποία επιχειρεί η Ευρώπη, δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρξει φθηνή ενέργεια, ώστε να βρεθούν πόροι και να δοθούν έτσι, σε αυτές τις κατευθύνσεις. Οπότε θα χρειαστεί ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο από τις αποσπασματικές δηλώσεις περί ανεξάρτητης Ευρώπης και ανάγκης να δημιουργήσουμε μια τέτοια Ευρώπη με συγκεκριμένα σχέδια, αλλά κυρίως δεσμεύσεις των Ευρωπαίων σε πόρους, έτσι, αλλά και εθνική κυριαρχία. Διότι οι πόροι μπορούν να βρεθούν, αλλά τι κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας είναι διατεθειμένοι οι Ευρωπαίοι να θυσιάσουν προκειμένου να αποκτήσουν πραγματικά κοινή άμυνα. Και αυτό τώρα, κύριε Ξενάκη, μπαίνει και σε μία συζήτηση με τις εξελίξεις που έχει και κάθε χώρα χωριστά στο εσωτερικό της. Και τώρα ρωτώ αυτό, γιατί δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για τις εξελίξεις στη Γερμανία. Με δεδομένο ότι έρχονται εκλογές λοιπόν στην Γερμανία, η οποία στο εσωτερικό της φαίνεται και να έχει και μία ξεκάθαρη και πολύ δυνατή προτίμηση στην ακροδεξιά πτέρυγα, στο AfD, δημιουργεί νέα δεδομένα αυτό για την Ευρώπη, δείχνει μία τάση ενδεχομένως στο εσωτερικό της Ευρώπης? Κοιτάξτε, ναι, σαφώς και νομίζω το είχαμε συζητήσει και οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες μας μεταφέρουν πράγματα και εδώ τα βλέπουμε λίγο αργότερα. Νίκησε ο Τραμπ. Έτσι, και οι λόγοι, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των
ψηφοφόρων του Τραμπ, στην Ευρώπη θα τους χαρακτηρίζαμε σχεδόν ακροδεξίους. Mm-hmm. Η ατζέντα του περιορισμού των συνόρων, του κλεισίματος των συνόρων, των απελάσεων και όλα αυτά, αυτό είναι το βούτυρο της ακροδεξιάς, η οποία διωγγώνεται και στην Ευρώπη, καθώς υπάρχουν τέτοιου είδους στρώματα κοινωνικά στην Ευρώπη, που νιώθουν ότι απειλούνται από την παράνομη μετανάστευση, απειλούνται από τις εξελίξεις και τον υπερπροοδευτισμό, για παράδειγμα η εφαρμογή της woke agenda και στις Ηνωμένες Πολιτείες κόστησε πάρα πολύ στην κυρία Χάρης, αλλά και στην Ευρώπη φαίνεται να κοστίζει σε αρκετούς ηγέτες, έτσι, οι οποίοι φαίνεται να προωθούν έστω περιορισμένα κομμάτια αυτής της ατζέντας. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία μας ανησυχούν στην Ευρώπη, και η άνοδος της ακροδεξιάς, αλλά γενικότερα η ριζοσπαστικοποίηση ψηφοφόρων σε μη κυβερνητικού χαρακτήρα σχηματισμούς. Αυτό δεν είναι καλό νέο, τη στιγμή που η Ευρώπη υφίσταται ισχυρές γεωπολιτικές και γεωοικονομικές πιέσεις, οι οποίες θα ενταθούν. Είναι άρα βέβαιο. Και οι ισορροπίες στο εσωτερικό της θα πρέπει να είναι πιο ισχυρές, έτσι, ακριβώς, και πιο συγκεκριμένες. Η έννοια του cohesion, έτσι, της συνοχής στην Ευρώπη φαίνεται να έχει χαθεί, και μάλιστα φαίνεται να κερδίζουν έδαφος και ηγέτες, οι οποίοι χαμογελούν πάρα πολύ, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς φιλοευρωπαϊκά τα αισθήματά τους. Έτσι, κυρία Μελόνι, ο κύριος Ορμπάν, όλοι αυτοί οι οποίοι χαίρονται τώρα, δεν είναι ακριβώς φίλοι της Ευρώπης. Ονειρεύονται μια Ευρώπη των πατρίδων, δηλαδή λιγότερη θεσμικά Ευρώπη και περισσότερο ένα σύστημα οικονομικής συνεργασίας και εμπορικής, εν πάση περιπτώσει, προστασίας. Αυτό θα μας δυσκολέψει, δεδομένου ότι ο πλανήτης γίνεται πάρα πολύ ανταγωνιστικός, αναδύονται άλλα κέντρα οικονομικής και στρατηγικής σημασίας, κυρίως στην Ασία, και νομίζω ότι εκεί θα στραφεί και ο κύριος Τραμπ, για να επιστρέψω και στο βασικό μας, έτσι, θέμα σήμερα, στην Ασία. Εκεί φαίνεται να είναι, κατά τη δική μου αντίληψη και όπως διαβάζω από άλλους αναλυτές, το ενδιαφέρον του κυρίου Τραμπ, κυρίως και στον περιορισμό της Κίνας, αλλά κυρίως στην οικοδόμηση ενός συστήματος συμμαχιών και στην οργάνωση των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία, δηλαδή Ινδία, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα, όλη η Κορεατική Χερσόνησος και βέβαια η Ιαπωνία, με την οποία έχει συνάψει με τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία την περίφημη ναυτική συμφωνία για τον περιορισμό της Κίνας στον Ειρηνικό. Εκεί βλέπω το μεγάλο ανταγωνισμό και φοβάμαι πως η Ευρώπη με τις παθογένειες που εμφανίζει σήμερα θα υποχωρήσει από την διεθνή σκηνή. Δεν είναι τόσο σημαντική πια η οικονομική δύναμη, είναι σημαντική αλλά όχι μόνο αυτή, και χρειάζεται αυτή την πολιτική ενοποίηση για να μπορέσει να πατήσει σε πιο στέρεη βάση και η οικονομική της ανάπτυξη και βεβαίως να διατηρηθεί αυτό το καλό επίπεδο ζωής που έχουμε στην Ευρώπη και το έχουμε κατακτήσει πρώτοι από όλους. Ας μην το χάσουμε πριν τους υπόλοιπους. Άρα αυτό θα είναι και μεγάλη πρόκληση λοιπόν για την Ευρώπη από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι με την Προεδρία Τραμπ, με σπίθα, αν θέλετε, με αφορμή την Προεδρία Τραμπ, ξανανοίγει αυτό το μεγάλο ζήτημα για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι παρότι εμφανίζονται διχασμένοι σε αυτό το ζήτημα, θα τους αναγκάσουν, νομίζω, οι εξελίξεις να δουν ξανά αυτό το θέμα με άλλο πρίσμα και με περισσότερη όρεξη να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Και με περισσότερη όρεξη για συνεργασία ενδεχομένως. Ναι, αλλά σίγουρα θα πρέπει να βάλουν βαθύτερα το χέρι στο ΑΕΠ της χώρας τους για να καλυφθεί αυτό το τεράστιο κενό, διότι δεν υπάρχει ακριβή ασφάλεια. Έτσι, αυτό όταν θα το συνειδητοποιήσουμε αυτό καλύτερα, θα καταλάβουμε γιατί είναι αναγκαίο για την Ευρώπη να προχωρήσει γρηγορότερα σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξενάκη, που ήσασταν μαζί μας και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ, είναι πάντα χαρά μου.